όλα όσα προείπε. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα από τα τρία πράγματα τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να είναι το focus και έχει να κάνει με το επενδυτικό κοινό. Σίγουρα ζούμε ένα growth story. Η Ελλάδα κόντρα σε όλες τις τάσεις της προβλέψης τα προηγούμενα χρόνια έχει αναπτυχθεί με ρυθμούς πολύ ψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν υπάρχει κίνδυνο στασιμού πληθωρισμού όπως υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργός, ωστόσο, σε αυτό το growth story των τελευταίων χρόνων είναι περισσότερο η ιδιωτική κατανάλωση και ο τουρισμός. Και υπάρχει όντως ένα επενδυτικό κοινό, το οποίο στα ιστορικά υψηλά ήταν 25%, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 10%. Αλλά αυτό δεν οφείλεται στις δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες, άμα δείτε τα στοιχεία, οι δημόσιες επενδύσεις είναι σταθερά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει να κάνει με το core των επενδύσεων, που είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες όντως υπολείπονται κατά πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ποιοι είναι οι λόγοι γι' αυτό? Οι λόγοι είναι προφανώς τα τελευταία χρόνια το access, η πρόσβαση στην χρηματοδότηση δεν ήταν τόσο εύκολη για τις επιχειρήσεις. Αυτό διορθώνεται σιγά σιγά. Structural προβλήματα, δομικά προβλήματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αγορά εργασίας. Αλλά και φυσικά η επενδυτική βαθμίδα, η οποία την περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια και ήρθε το τελευταίο χρόνο. Έπρεπε να έχει γίνει πιο νωρίς. Η επενδυτική βαθμίδα θα βοηθήσει πολύ. Ήδη οι άμεσες επενδύσεις είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 8 δις, σχεδόν διπλάσια από ό,τι ήταν πριν από 3 χρόνια. Το RRF σίγουρα θα δημιουργήσει περαιτέρω επενδύσεις για το μέλλον. Ωστόσο, η επενδυτική βαθμίδα δεν θα μεταβάλει τόσο πολύ το κόστος δανεισμού, γιατί αυτό ήταν όντως priced in. Θα μεταβάλει λιγάκι τους επενδυτές, όχι λιγάκι, ελπίζουμε πολύ, τους επενδυτές που έχουν δείχνει ενδιαφέρον για τη χώρα, που θα είναι πιο σταθεροί, με μεγαλύτερο αναπτυξιακό περιεχόμενο από ό,τι παλιότερα. Οπότε, focus στο επενδυτικό κοινό, ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ιδιωτικές επενδύσεις, δεδομένου του dynamics που έχει, τα δημογραφικά dynamics που έχει η χώρα, είναι η μοναδική μας ευκαιρία, έτσι ώστε να έχουμε μακροχρόνια ανάπτυξη και παραγωγικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε μέσα στον χρόνο και κρατάω αυτό την αισιόδοξη προσέγγιση που όμως πρέπει να γίνει πράξη. Κύριε Ξηρογιάννη, αγαπητέ Γιώργο, ο λόγος